Την αντίθεσή τους εκφράζουν 5 παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη συνεδρίαση που δεν είχε μοναδικό θέμα τις επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού. Την δήλωση αυτή υπογράφουν οι παρατάξεις Κέρκυρα Ναζής, Πρώτα η Κέρκυρα, Κερκυραϊκή Αναγέννηση Φωνή Δημότης για Διαφάνεια, η Εκκίνηση και η παράταξη Κέρκυρα 180 Μοίρες. Ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα 27 Απριλίου ήταν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη οι επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού. Μάλιστα, κατηγορούν τη Δήμαρχο ότι υποβάθμισε απαράδεκτα τη σοβαρότητα του θέματος, καθώς το έφερε σε μια ημερήσια διάταξη η οποία παρτίζονταν από 32 θέματα. Στην ανακοίνωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν: έχοντας συνείδηση της κρισιμότητας αυτών των συνθήκων, όλες οι δημοτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης στο Δήμο μας υπέβαλαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έτοιμα για σύγκληση συνεδρίασης με αποκλειστικό θέμα τη συζήτηση της πολλαπλής κρίσης που προκαλεί ο κορονοϊός στην Κέρκυρα και γραπτές προτάσεις εγγύησης από την πλευρά της κυρίας Δημάρχου και της παράταξής της. Υπό το πρίσμα αυτό, επιβάλλεται να γίνει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η συζήτηση του θέματος, των επιπτώσεων και της διαχείρισης εκ μέρους του Δήμου μας για μια πολυεπίπεδη κρίση όπως αυτή του COVID-19. Στην ανακοίνωσή τους επίσης, οι 5 παρατάξεις ζήτησαν τη σύγκληση κατεπίγουσα συνεδρίασης σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Να μην συνεδριάσει και να μην έχει, όπως ζητήσαμε όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, γιατί ο κ. Νεράντζης είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία, να είναι μονοθεματική και κάθε δύο μέρες να κάνουμε μια συνεδρίαση. Ή όπως πρότεινε χθες τη διαβούλευση που κάναμε ο κύριος Μπούκας, εγώ δεν κλέβω ποτέ ιδέες, να γίνει μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο με πόντιουμ, φόρουμ, όποιος είναι ομιλητής να ανεβαίνει στο φόρουμ κατά την τάξη, έτσι ώστε να το μεταδίδετε και εσείς τηλεοπτικά και να μαθαίνει ο λαός τι συμβαίνει. Αυτό είναι μια άλλη επιλογή. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει γίνει. Και αυτό έχει γίνει γιατί η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να φανούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία είναι η επερχόμενη φτώχεια και τα μέτρα κατά του λαού είναι οι πληστηριασμοί. Κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη και σε μια ημερήσια διάταξη τοποθετείται το θέμα της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης μαζί με άλλα 32 θέματα και χωρίς εισήγηση από τη Δήμαρχο. Πράγμα το οποίο δηλώνει ξεκάθαρα ότι έλλειψη σεβασμού και συνεργασίας προς τους λοιπούς συμμετέχοντες του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμπολίτες μας αγωνιούν γιατί πλήττονται από όλο αυτό που συμβαίνει με το COVID και τις συνέπειες που έχει και στην τοπική οικονομία και στον τουρισμό και στη διαχείριση δημόσιας υγείας. Εμείς παίζουμε τις κουμπάρες στο Δημοτικό Συμβούλιο καθ' υπόδειξη της Δημάρχου χωρίς να παράγουμε ουσιαστικό έργο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κρίσιμος ο ρόλος του και δεν μπορούμε να τον αποξιώνουμε με αυτόν τον τρόπο.